χέρι. Η εδώ και από ανταπού της γης ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή που δεν προλάβουμε να το κάνουμε χθες και ό,τι χρόνος περισσέψει θα είναι ερωτήσεις σύμφωνα με το αρχονταρίκ της Κυριακής. Είναι προφανές, αλλά το ανακοινώνουμε και για τους ανθρώπους μας που είναι μακριά, ότι σήμερα είναι η τελευταία συγκέντρωση σύναξή μας στο παρόν πνευματικό κέντρο και από αύριο πρώτο Θεός, που είναι και 1η Απριλίου, σαν ψέμα θα μεταφερθούμε στο ναό μας, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για να υποστηρίξουμε κιόλας εκεί με την παρουσία μας και την προσευχή μας, την προσπάθεια για να αδειοδοτηθεί και να λειτουργήσει. Φυσικά σήμερα είναι η Σταυροπροσκύνηση και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί στο μέσο της Σαρακοστής τοποθετεί η Εκκλησία μας το Σταυρό στο κέντρο για να πάρουμε δύναμη. Γιατί ο Σταυρός είναι ο φύλακας όλης της Οικουμένης και χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή όμως την Κυριακή υπάρχουν και τα σχετικά αναγνώσματα που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή ο Απόστολος θα μιλήσει για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο για τον Σταυρό, αλλά και όπως εμείς έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε με την Παλαιά Διαθήκη μέχρι να την τελειώσουμε, από ό,τι υπολογίζω σε 1-2 χρόνια, θα πούμε σήμερα από τις Τρίτης Βασιλιών, το βιβλίο Τρίτης Βασιλιών, το νέο πρόσωπο το οποίο συναντούμε πλέον, αφού ο Δαβίδ έχει φτάσει σε μεγάλο γύρας και πεθαίνει, το γιο του τον Σολομώντα, ο οποίος ήταν ο γιος της Βησαβεέ, της γυναίκας που απέκτησε δηλαδή με παράνομο τρόπο, αλλά ο Θεός τον ευλόγησε μετά τη μετάνοιά του, να κάνει αυτόν τον σοφό και μεγάλο βασιλιά, ο οποίος ο Σολομώντας ήταν ο κορυφαίος, δηλαδή στην εποχή του, όσα χρόνια ήταν βασιλιάς, ο λαός του Θεού ήταν στην κορυφή πλέον, στο απόγειο της δόξης του και είχε όλη τη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή, από τα Ιεροσόλυμα που θυμόμαστε σήμερα μέχρι και την Αίγυπτο. Και ο Δε Σολομώντας είναι εξακουστός, ξέρετε, και για τη μεγάλη σοφία του, αλλά και όσο σοφία είχε, είχε και τόσο πλούτο. Τον ευλόγησε ο Θεός δηλαδή, μέχρι του σημείου να έρχονται από παντού και να του φέρνουν κι άλλο πλούτο. Έτσι, γιατί ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Στη δε εποχή του ανυποδομήθηκε και ο Ναός Σολομώντος, έτσι, τον οποίο γκρέμισαν στα χρόνια του Χριστού οι Ρωμαίοι και έχει μείνει μόνο ένα τείχος. Αυτό το τείχος είναι από τον ναό του Σολομώντα που οικοδόμησε ο ίδιος ο Σολομώντας, έτσι. Ο Δαβίδ πλέον γέρασε τόσο πολύ, λέει το η Αγία Γραφή, που δεν μπορούσε να ζεσταθεί με τίποτα. Του βάζανε παπλώματα, κουβέρτες, θα λέγαμε σήμερα εμείς, δέρματα ζώων, δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Και τι σκαρφίστηκαν οι Εβραίοι, οι οποίοι όλα τα σκέφτονται και όλα τα πράττουν? Βρήκανε μια μικρή κοπέλα, Παρθένο, δηλαδή μικρή λέγοντας, ενήλικη, η οποία ονομαζόταν Αβυσάχ, η Σαμονίτιδα, και είπανε, θα πας με τον βασιλιά μας, θα κοιμάσει στην αγκαλιά του και να μπορεί να ζεσταθεί. Και όπως και έγινε, ο Δαβίδ και λόγω της ηλικίας του κτλ. Δεν έκανε κάτι με την κοπέλα αυτή, δεν κοιμήθηκε μαζί της δηλαδή σεξουαλικά, αλλά με αυτήν κατάφερε να ζήσει όσο μπόρεσε, γιατί τον φρόντιζε και τον παρήχε ζέστη στο σώμα του, η οποία πλέον ας πούμε δεν μπορούσε να την έχει ο ίδιος. Είχε ατονίσει πάρα πολύ και ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται ένας Αδωνίας, Άδωνης που λέει ο λόγος, ο οποίος θέλει να γίνει βασιλιάς. Και πάει, κάνει, δείχνει και τα λοιπά, αλλά θέλει να προσπεράσει τι? Τον γιο της Βυρσαβεέ, τον Σολομώντα, ο οποίος είναι 12 χρονών μόνο σε αυτή τη φάση. Βέβαια, πέφτουν πάνω, θα λέγαμε, όλοι, αφού καταλαβαίνουν αυτήν την παρέκκληση και κατορθώνουν ο Δαβίδ, όντας εν τη ζωή, να παραιτηθεί, που δεν συμβαίνει αυτό ποτέ, ποτέ μα ποτέ στην ιστορία, και να βάλει το γιο του τον Σολομώντα, ο οποίος ήταν 12 χρονών μόνο, έτσι. Και αυτό που θέλω να δείτε, χωρίς επιτηρητή, χωρίς κάποιον να είναι αντιπρόσωπος επειδή ήταν ανήλικος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Σολομών από 12 χρονών είχε τη σοφία του Θεού, την οποία θα αποδείξουμε
τώρα διαβάζοντας παρακάτω την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν ανακηρύσσεται όντας σε ζωή ο Δαβίδ, ο γιος του Σολομώντας ως βασιλιάς, και φυσικά δεν έζησε πολύ μετά ο Δαβίδ, μετά από λίγο καιρό πέθανε και αυτός, γιατί δεν μπορούσε να ζήσει άλλο. Πριν πεθάνει, λέει στο γιο του, εσύ πρέπει να αναδειχθείς ισχυρός και ανδρείος, να μην κάνεις τα λάθη που έκανα εγώ, και φυσικά να είσαι πιο πολλά χρόνια από μένα, γιατί ο Δαβίδ έκανε 40 χρόνια βασιλιάς του Ισραήλ, 7 χρόνια στη Χεβρόν και 33 χρόνια στα Ιεροσόλυμα. Έτσι, αφού εγκαταστάθηκε, αφού τον κυνηγούσε ο Σαούλ, θυμάστε, και τον είχε απ' έξω, και κάποια στιγμή, μετά από 7 χρόνια, εγκαταστάθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου τώρα ο Σολομώντας εγκαθίσταται βασιλιάς. Φυσικά, λέει σε αυτόν τον σφετεριστή που είχε, ότι θα σε αφήσω να ζήσεις τον Αδωνία, αν δεν ξανακάνεις πονηριές. Αυτό όμως αμέσως μετά προσπάθησε πάλι να πάρει τη βασιλεία, ζητώντας για γυναίκα εκείνη την κοπέλα που είχε ο Δαβίδ και τον ζέστενε για να μπορέσει να κερδίσει έδαφος, και τελικά κερδίζει ένα σπαθί στο λαιμό του, όπως γινόταν εκείνη την εποχή, και ανεχώρησε κι αυτός τη χώρα μακρά, άνω κάτω δεν ξέρω. Ο Σολομώντας σε αυτή την ηλικία, προσέξτε, ξεκινάει μετά το θάνατο του πατέρα του την ανοικοδόμηση του ναού, η οποία διήρκησε 7 χρόνια, έτσι. 7 χρόνια χτίστηκε ο ναός Σολομώντα, γι' αυτό και υπάρχει η προφητεία ότι τα τελευταία χρόνια, προσέξτε, αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα διαρκέσει η εποχή του Χριστού, η ανόρθωση της Ορθοδοξίας 3,5 χρόνια, και άλλα 3,5 χρόνια η εποχή του Αντιχρίστου. Όλα αυτά προκύπτουν από τη ζωή του Σολομώντα. Όπως και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο θα σας το πω στο τέλος τη σημερινή μας ενασχόλησης, για να ξέρετε από πού προκύπτουν τα αντίχριστα νούμερα. Τα αντίχριστα νούμερα, τα νούμερα του Αντιχρίστου. Ο Σολομώντας χρησιμοποιεί 70.000 αυτοφόρους για να κουβαλάνε τα υλικά, τα οποία δεν λαξεύτηκαν ποτέ για τον νό του Σολομώντα. Δηλαδή, δεν πήρασαν οι λήπτες να χτυπήσουν. Τις πέτρες τις βρίσκανε όπως ήταν και τις βάζαν κατευθείαν. Και 80.000 υπόλοιπους εργαζομένους, οι οποίοι για 7 χρόνια, σύν του 3.600 επιτηρητές αυτών των 150.000 εργατών, θα λέγαμε, και τεχνητών κτλ., για να χτιστεί ο ναός Σολομώντας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο οικοδόμημα, αν τον έχετε δει σε χάρτες όπως ήταν παλιά. Και φυσικά μετά από τον ναό έξι και τον άκτορό του, το οποίο διήρκησε 13 χρόνια να το χτίσει, γιατί εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος, βασιλιάς ήταν και ήθελε να βάλει και το δάχτυλο στο μέλι. Δεν πειράζε αυτό και ήταν αποδεκτό, γιατί προσέξτε, πρώτα έκανε τον ναό του Θεού, έτσι, και τον τιμούσε και άκουγε τις εντολές του, όπως τον είπε ο πατέρας του. Τρία πράγματα θα κάνεις, δηλαδή θα ακούς τις εντολές του Θεού, τα σεντολάς, ένα, θα γνωρίζεις τα δικαιώματά του, προσέξτε, τα δικαιώματα του Θεού, και τρίτον τα κρίματά του. Ποια είναι τα κρίματά του? Η κρίση του Θεού. Δηλαδή, τι μας λέει σήμερα ο Σολομών, γιατί διήρκησε και γιατί ήταν ο σοφός βασιλιάς? Γιατί είχε τρία πράγματα στη ζωή του. Να τηρεί τις εντολές του Θεού, να γνωρίζει τα δικαιώματά του, δηλαδή να μην βάζει το Θεό σε δεύτερη μοίρα, να μην τον, πώς το λέμε, αγνοεί, έτσι. Και το τρίτο, να ξέρει τα κρίματά του. Ποια είναι τα κρίματά του? Η κρίση του Θεού, η οποία έρχεται και εκείνη την εποχή, όπως σας είπα, πριν το Ευαγγελίο, ήταν αυτόματη, έτσι. Έπεφτε αυτόματα ο κόφτης, τα λέγαμε. Γινόταν αυτό, μετά από λίγο, σεισμός, καταστροφή, πόλεμος και τελείωνε η υπόθεση. Όπως δυστυχώς θα πέσει και ο Σολομώντας, σας τα πω την άλλη φορά αυτά, σε μία τέτοια κατάσταση, γιατί άνθρωπος στη γη αναμάρτητος δεν υπάρχει, όπως λέμε και στην ακολουθία την εκπρόσημη, παρά μόνο εσύ, Θεέ μου. Ο Σολομώντας λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ο πληρέστερος βασιλιάς όλων των αιώνων, διότι έχει τη γη της Επαγγελίας ολόκληρη πλέον, ολόκληρη, χτίζει τον ναό, χτίζει και τα ανάκτορά του και είναι, θα λέγαμε τώρα, αυτό που λέει και η λέξη, βασιλιάς. Αλλά αυτό το οποίο ζήτησε ο Σολομώντας, προσέξτε τώρα, γιατί
Μπορεί εμείς να θαυμάζουμε αυτά τα εξωτερικά, αλλά δεν είναι η ουσία του πράγματος. Αυτό που ζήτησε ο Σολομώντας όταν ο Θεός τον επισκέφτηκε, του λέει, τι θέλεις, εξουσία, πλούτη ή σοφία να σου δώσω. Είπε ο Σολομώντας και σοφία σου να δώσεις. Γι' αυτό και μετά ο Θεός του έδωσε και εξουσία και πλούτη. Έτσι. Ενώ αν έλεγε εξουσία, θα έπαιρνε μόνο εξουσία. Αν έλεγε πλούτη, θα έπαιρνε μόνο πλούτη. Και ο Σολομώντας πλέον σε αυτή την ηλικία, προσέξτε, ανήλικος ακόμα, είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει ένα λαό αμέτρητο και το λαό του Θεού. Στην προσευχή του λοιπόν, όπως σας είπα, ζητάει, επειδή είναι μικρός και δεν έχει σοφία, τη σοφία του Θεού. Και τι κάνει αμέσως μετά. Το περιστατικό αυτό νομίζω πρέπει να το θυμάστε όλοι σαν ιστοριούλα, έστω και από το δημοτικό. Κάποια στιγμή πέθανε ο πατέρας του, ήταν βασιλιάς αυτός, έκτισε τον νότο Σολομώντα κτλ. Πάνε δύο γυναίκες να τον βρουν. Ένα από τα πολλά περιστατικά τα οποία αναφέρει το βιβλίο της Τρίτης Βασιλιών. Αυτές μένανε μαζί, στο ίδιο σπίτι. Και γεννήσανε με διαφορά 9 ημερών. Κάποια στιγμή ένα βράδυ όμως, η μία γυναίκα πλάκουσε το παιδί της στον ύπνο της και το σκότωσε, το έπνιξε. Σηκώθηκε το βράδυ, το είδε αυτό και αντικατέστησε τα παιδιά. Δηλαδή πήγε το πεθαμένο το δικό της στην άλλη και πήρε το άλλο στην αγκαλιά της. Και το πρωί αντιλαμβάνεστε υπήρχε φασαρία, γιατί υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα παιδιά και η άλλη είδε ότι πήρε το παιδί της και πήγανε στο βασιλιά να τους δώσει τη λύση. Βλέποντας ο βασιλιάς λοιπόν ότι σίγουρα έτσι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, φωνάζει ένα στρατιώτη και λέει: κόψε το παιδί στη μέση και δώσε ένα κομμάτι στη μία και ένα κομμάτι στην άλλη για να μην έχουμε φασαρία. Για να δει τις αντιδράσεις, καταλάβετε. Και φυσικά η μάνα η πραγματική είπε: όχι, να το δώσει στην άλλη, δεν πειράζει. Και η άλλη είπε: όχι, να το κόψεις και να πάρω από μισό. Και κατάλαβε ο Σολομώντας, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί ακόμα, ότι το παιδί ανήκει στη μάνα η οποία δεν ήθελε το θάνατο του παιδιού της, έτσι. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται όλοι οι αξιωματούχοι του Σολομώντα ονομαστικά. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά ενδεχομένως κάποιον από αυτούς θα συναντήσουμε αργότερα στις διηγήσεις. Μετά λοιπόν από 400 χρόνια, όσα διήρκησε και η σκλαβιά των Ελλήνων στους Τούρκους, χοντρικά, πάνω κάτω δηλαδή, πλέον έχουμε τον Σολομώντα να βασιλεύει με ηρεμία μέχρι το σημείο που όλους τους λαούς τους γυρώσει περισσέψαν και δεν τους είχαν σκοτώσει τους ιδωλολάτρες, να τους έχει εργάτες δικούς του. Δηλαδή ήταν όλα εξασφαλισμένα, θα λέγαμε, στη γη της επαγγελίας. Και φυσικά είναι έτοιμος να και χτίζει σιγά σιγά τον ναό του Σολομώντα, τον οποίο αφού πλέον σταθεροποιήθηκαν, καταλάβατε, δεν θα γίνουν άλλο σαν τους γύφτους, έπρεπε να βάλουν την κυβωτό της Διαθήκης μέσα. Και αυτό και έγινε. Χτίζει τον ναό Σολομώντα, αυτό το μεγάλο γεγονός, με όλα τα καλύτερα υλικά τα οποία υπήρχαν σε ξύλο και σε μάρμαρο εκείνη την εποχή, και να φανταστείτε, λέει, ότι ήταν τόσο πλούσιος ο Σολομώντας που πλέον το ασήμι δεν είχε καμία αξία, λέει, στο βασίλειο. Μόνο το χρυσό. Αν πήγαινε σε ασήμι, ας πούμε, κάπου, δεν θα μετρούσε καθόλου, σαν να πήγαινε σίδερο. Ναι. Και ήταν φυσικά αξία μεγάλη, γιατί ο Θεός του τα έδωσε αυτά, όπως σας είπα νωρίτερα, έτσι. Πώς του τα έδωσε? Επειδή ζήτησε πρώτα τη σοφία του Θεού. Όχι, επειδή τα ζήτησε. Λοιπόν, περιγράφονται στα κεφάλαια αυτά το εξωτερικό και το εσωτερικό του ναού, έτσι. Και φυσικά, όπως σας είπα, αφού τελείωσε ο ναός, μετά από λίγο διάστημα ξεκίνησε να χτίζει και την κατοικία του τα ανάκτορα, στα οποία θα φιλοξενούνταν και ένα σωρό άνθρωποι. Στο 8ο κεφάλαιο μεταφέρεται η κυβωτός της Διαθήκης στο ναό του Σολομώντα, πλέον, αφού είναι έτοιμο, και μια λαμπρά τελετή τοποθετείται στα Άγια των Αγίων. Εκεί ο Σολομώντας κάνει μια προσευχή μεγάλη και κατανυκτική, η οποία περιλαμβάνεται στο 8ο κεφάλαιο της Τρίτης Βασιλειών, και μετά λαμβάνει την απάντηση του Θεού ότι φυσικά αφού θα πολιτεύεσαι έτσι και θα συμπεριφέρεσαι έτσι, θα έχεις πάντα όλη τη
τη δόξα τη δική μου. Έτσι. Πώς το είπε όμως ο Θεός, εφόσον, εφόσον. Δηλαδή, ναι με, μπορώ να σου δίνω εγώ τα πάντα, αλλά θα πρέπει να φανείς άξιος αυτόν. Στο ένα του κεφάλαιο, ο Σολομώντας έχει μια ιδιαίτερη φιλία με τον βασιλιά Χιράμ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, και αντί αυτού, επειδή τον ενίσχυε, τον βοήθησε, του δίνει 20 πόλεις κοντά στην Γαλιλαία δικές του. Και στο 10ο κεφάλαιο, στο οποίο θα τελειώσουμε σήμερα, επισκέπτεται τον Σολομώντα η βασίλισσα της χώρας Σαβά, έτσι, η οποία είναι πολύ πλούσια επίσης και ήθελε όμως όχι να κάνει επίδειξη του πλούτου της, αλλά να πάει στον Σολομώντα και να του βάλει κάποια ενίγματα να λύσει. Και όταν ο Σολομώντας απήντησε όλα αυτά τα ενίγματα, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ και ενδεχομένως να αναφερθούν παρακάτω, τότε αυτή τον έκανε ακόμα πιο πλούσιο με όλα αυτά που είχε. Έτσι. Και πάμε εδώ τώρα στο σημείο το κομβικό, το συγκεκριμένο, το οποίο θέλω πάρα πολύ να προσέξετε για να ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Στο απόγειο της δόξης του λοιπόν, ο Σολομώντας, τον οποίο ο Θεός τον έκανε τόσο πολύ πλούσιο και αντιλαμβάνεστε, δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά έκανε και τους υπηκόους του, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για δίκαιο βασιλιά, μιλάμε ότι δεν έτρωγε μόνος του, έτρωγαν όλοι. Έτσι. Και ζούσαν όλοι και χαιρόντουσαν όλοι. Αναφέρεται λοιπόν στο 10ο κεφάλαιο της Τρίτης Βασιλιών ότι στο απόγειο της δόξης του Σολομώντα έμπαιναν κάθε χρόνο στο ταμείο του 666 τάλαντα χρυσού. Έτσι. Και την άλλη χρονιά 666, και την άλλη 666, και την άλλη 666. Τάλαντα χρυσού, δηλαδή μιλάμε τώρα για, πέστε εσείς κιλά, πέστε δίκυλα, πέστε τρίκυλα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν το τάλαντα. Και 50 να ήταν, δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολλές οι ποσότητες αυτές. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό εμάς, πόσο είναι το ένα τάλαντα, αλλά μας ενδιαφέρει ότι έμπαιναν 666 τάλαντα. Αυτό λοιπόν είναι η απαρχή του σιωνισμού, η απαρχή του εβραϊσμού, όχι του λαού του Θεού. Άλλο οι Εβραίοι που είναι λαός του Θεού και άλλο ο σιωνισμός, είναι η απαρχή της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Δηλαδή, ο αριθμός του θηρίου καθιερώθηκε από το χρυσό. Ο αριθμός του θηρίου ήταν όταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Εβραίοι, έτσι, έφτασε στο απόγειο της δόξης του, τι, να έχει αυτήν την οικονομική επιφάνεια, 666 τάλαντα χρυσού. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για κιλά, εμείς δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, μας ενδιαφέρει ο αριθμός. Κάθε χρόνο έμπαιναν τόσα τάλαντα χρυσού στο ταμείο του. Αυτό πρεσβεύουν οι σιωνιστές, αυτό πρεσβεύουν οι Εβραίοι, αυτό θέλουν να ξανασυμβεί. Ο βασιλιάς τους να φτάσει τι, και να πάρει, πήρε τον αριθμό του και το όνομά του, ο οποίος τι αντικατακτηρίζει, τι αντιπροσωπεύει, λεφτά. Έτσι. Γι' αυτό και πάρα πολύ ξεκάθαρα, ξέρετε ότι, και να το βρείτε το χωρίο αυτό και να το διαβάσετε, που το έχουν πει πολλές φορές, ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, θα δουλεύει στο Θεό ή στο Μαμονά. Ποιος είναι ο Μαμονάς, αυτός εδώ. Δεν ήταν ο Σολομώντας ο Μαμονάς. Ο Μαμονάς ήταν ο δίκαιος βασιλιάς του Θεού. Οι Εβραίοι τα πήραν αυτά και τα κάνουν μετά και οι Ραβίνοι οι δάσκαλοι τους και φυσικά αντί του Χριστού ο οποίος ήρθε, αυτοί εφήβραν έναν άλλον Χριστό και αντί Χριστός θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει τη δύναμη αυτήν την οικονομική. Έτσι, που έχει τη δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η φιλοσοφία λοιπόν του 666, όπου και να το βρείτε, και καθιερώθηκε παντού στην τεχνολογία, η οποία είναι, εμείς την ονομάζουμε, έτσι μας μάθαμε στο σχολείο, πρόοδο και εξέλιξη. Η τεχνολογία είναι το όργανο, έτσι, του σιωνισμού για να μπορέσει να διαδώσει τις ιδέες του Αντιχρίστου. Παλεύουμε λοιπόν εμείς τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε καλώς. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν γίνεται αυτό.
Δηλαδή, ακόμα και σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει καλώς την τεχνολογία, το κινητό, την τηλεθέαση, να και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ ακόμα, θα πέσει σε πολλές παγίδες ανάμεσα που υπάρχουν, γιατί η τεχνολογία δεν είναι του Χριστού, αλλά είναι του Αντιχρίστου. Εντάξει. Αυτά τα οποία ακούτε περί προόδου και τέτοια είναι δυστυχώς εμφιολογήματα και κατασκευάσματα για να μας πούν ότι ο ηλεκτρονικός κόσμος που ζούμε είναι πρόοδος πλέον και ότι είμαστε καλά και ότι έχουμε ασφάλεια και υγεία κτλ. Ποια ασφάλεια και υγεία? Αρρωσταίνεις από την τεχνολογία και μετά έχεις ένα νοσοκομείο να πας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ανοίξτε το μυαλό σας, ανοίξτε την καρδιά σας, σκεφτείτε και η εγγύης και η μακράν να ξέρετε πώς είναι τα πράγματα και να μην λέτε αυτά τα οποία σας λένε και να μην επαναλαμβάνετε σαν τα παπαγαλάκια αυτά τα οποία μαθαίνετε στα σχολεία, τα οποία πλέον δεν αντιπροσωπεύουν την ιδέα της παιδείας και της εκπαίδευσης. Και φυσικά να φροντίζετε τα παιδιά να παίρνουν την ανάλογη σοφία, Σολομώντος παραδείγματος χάρη, γιατί το χρειάζονται. Διότι στα σχολεία τους λένε άλλα και άλλα και άλλα. Και να φροντίζουμε, όπως προσπαθούμε βέβαια, δεν ξέρω τι καταφέρνουμε, να κάνουμε δικά μας σχολεία, έτσι. Ιερά φροντιστήρια, όπως είναι αυτό που κάνουμε εδώ, τώρα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για τα παιδιά σας. Και δεν πετυχαίνει, γιατί τα παιδιά είναι αλλού. Γιατί τα παιδιά δεν έρχονται. Γιατί τα παιδιά δεν εμπνέονται από τους γονείς για να πάνε στα ιερά φροντιστήρια. Στα σχολεία τα οποία είναι υποχρεωτικά, πηγαίνουν υποχρεωτικά. Αλλά στα ιερά φροντιστήρια δεν εμπνέονται από τους γονείς για να πάνε. Και οι γονείς πηγαίνουν κούτσα-κούτσα, στραβά-κουτσά, το μυαλό εδώ, τα πόδια εκεί και πολεμάμε. Αλλά η ύπαρξη των ιερών φροντιστηρίων είναι αυτή η οποία αλλάζει το μυαλό του ανθρώπου, για να μην κοιμάστε. Μην πείτε δηλαδή ότι δόξα τω Θεώ που έχουμε την τεχνολογία και μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε άλλες χώρες και να κάνουμε. Ναι με, αλλά. Έτσι. Ναι με, αλλά. Το αλλά θέλω να σκεφτείτε και εκεί να επικεντρωθείτε και φυσικά να μην χάσετε την ουσία. Ο Αντίχριστος μας δίνει κάποια πράγματα γιατί έχει δυνάμεις, αλλά μετά θα μας ζητήσει την ψυχή μας για αυτά τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην λαμβάνουμε λοιπόν και όταν εξ ανάγκης λαμβάνουμε να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όχι να λέμε δόξα τω Θεώ, έτσι. Για ποιο πράγμα δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ θα πούμε για τον Θεό. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά και στο δεύτερο μέρος του μαθήματός μας, του σημερινού, και θα ακολουθήσει και το τρίτο μέρος. Έτσι. Στην προς Εβραίους επιστολή που έχετε μπροστά σας, η οποία όπως σας έχω πει είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Αγίας Γραφής, γενικότερα, προς Εβραίους επιστολή, γίνεται αυτό το οποίο πάντοτε ζούμε εδώ πέρα, τι ωραίο και αυτό, ενώ ασχολούμαστε με την Παλαιά Διαθήκη, αμέσως η Καινή Διαθήκη να μας επαναφέρει, αν θέλετε, στο Πνεύμα του Χριστού το οποίο ζούμε τώρα, αλλά και να δείτε πόσο συνδυάζεται, έτσι. Ας πούμε τώρα στην προς Εβραίους επιστολή που έχουν βάλει οι πατέρες σήμερα την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως να ανακοινώσκεται, έχουμε το 4ο κεφάλαιο, 14, με 5ο κεφάλαιο, 6 στίχο. Σε αυτό το κομμάτι αναφέρεται η αρχιεροσύνη του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερέας, αυτός ο οποίος θυσιάζεται για μας, σε σχέση με την αρχιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είχε ημερομηνία λήξεως και τέλος. Ας πούμε ο Μελχιζεδέκ που αναφέρεται εδώ, δεν αναφέρεται ούτε η ιστορία του μέσα στην Αγία Γραφή, ούτε το τέλος ούτε η αρχή του. Γιατί ξέρετε? Γιατί ήταν ο τύπος της παλαιάς αρχιεροσύνης. Τι ήταν η αρχιερείς του Ισραήλ? Χασάπηδες. Κόβαν και προσφέραν αίματα και θυσίες στο Θεό για εξιλέωση. Αυτό τώρα δεν ισχύει, έτσι. Τώρα προσφέρεται το αίμα του Χριστού, το οποίο
Δεν το ζητάει από εμάς ο Χριστός, αλλά το προσφέρει εκείνος ο ίδιος. Αρκεί εμείς να συμμετέχουμε σε αυτήν την ιεροσύνη, την αρχιεροσύνη. Οπότε, έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, και για να μην χάσουμε την αιώνια ζωή, πάμε στο κείμενο τώρα, λέει, «Έχοντε σουν αρχιερέα μέγα, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν τας ομολογίας». Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο λέει αρχιερέα, ο οποίος δεν κάνει θυσίες όπως σας είπα, αίματα κτλ, ας κρατήσουμε την ομολογία, ας είμαστε πιστοί. Ούγαρ έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο συμπαθήσετε σε ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίες. Ο δικός μας αρχιερέας έχει περάσει αυτά που περάσαμε εμείς, γιατί είναι θεάνθρωπος. Γεννήθηκε, κοιμήθηκε, ξύπνησε, έφαγε, έτσι. Όλα αυτά χωρίς αμαρτίας όμως, προσέξτε, χωρίς αμαρτίας. Τα πέρασε όλα χωρίς αμαρτία. Άρα, ούγαρ έχουμε μη δυνάμενο συμπαθεί σε τις ασθενείες ημών. Μας καταλαβαίνει και ξέρει την ασθένειά μας και συμπαθεί. Γιατί τα πέρασε και ο ίδιος, προσέξτε τη διαφορά. Προσερχόμεθα όμως με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, συναλάβομεν έλεον και χάρν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη διάθεση, πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, προσέξτε, εκεί από που πηγάζει χάρις του Θεού, για να λάβουμε έλεον και χάρν εύρωμεν. Έτσι, την ελεημοσύνη και να βρούμε τη χάρη. Εις εύκαιρον βοήθεια σημαίνει την ώρα που θα χρειαστεί, την ώρα του πειρασμού δηλαδή. Έτσι, εύκαιρο τι είναι, η ώρα, ο καιρός του πειρασμού, ο συγκεκριμένος. Πάσχαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπερ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεό, ή να προσφέρει δώρατη και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Κάθε αρχιερέας λέει, τι κάνει, καταρχήν, εκλέγεται από τους ανθρώπους, λογικό, άνθρωπος είναι, και εγκαθίσταται μπροστά στον Θεό, γιατί, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τη συγχώρεση των αμαρτιών του Θεού. Έτσι γίνεται και τώρα, θέλετε. Και τώρα ο Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού προσφέρει τα δώρα, έτσι, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, γι' αυτό και όπως είπαμε μπαίνει κάθε όνομα που μνημονεύεται από τον ιερέα και τον επίσκοπο, μπαίνει ένα ψυχουλάκι μέσα στο αίμα του Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Μετριοπαθήν δυνάμενος της αγνοούς και πλανωμένης, επί και αυτός περίκειται ασθένεια. Αυτός λοιπόν ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που είναι επίσκοπος, τι κάνει, μπορεί να είναι μετριοπαθής και συγχωρητικός, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος. Γι' αυτό τον έβαλε ο Θεός. Γιατί έχει ασθένεια και καταλαβαίνει. Και δια ταύτην οφείλει, καθώς περί του λαού, ούτω και περί αυτού προσφέρει υπέρ αμαρτιών. Γι' αυτό και προσφέρει και για τον εαυτό του, για τις αμαρτίες της δικές του. Και ούχε αυτό ότι εις λαμβάνει την τιμή, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ και αρών. Και φυσικά, ένα πάρα πολύ σημαντικό, για να γίνει κανείς και να φτάσει σε αυτό το αξίωμα, δεν το ψάχνει μόνος του να γίνει, αλλά γίνεται καλούμενος υπό του Θεού. Όπως θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη που αναπτύξαμε, ότι και ο Ααρών κλήθηκε από τον Θεό για να γίνει αρχιερεύς. Ούτε και ο Χριστός ούχε αυτόν εδόξασε γεννηθήνε αρχιερέα, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Έτσι και ο Χριστός λέει, δεν δοξάστηκε αφέ αυτού του, αλλά δοξάστηκε από τον Θεό, γιατί του είπε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Αυτό το χωρίο που λέει εδώ, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και φυσικά έχει υποθεί πολύ παλαιότερα. Καθώς και εν εταίρο λέγει, «Σι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Όπως λέει λοιπόν και αλλού, ότι εσύ, δηλαδή ο Χριστός, θα είσαι ιερέας εις τον αιώνα, προσέξτε,
όχι όπως ο Μελχισεδέκ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ιερέας των θυσιών, των αιματηρών, αλλά θα προσφέρεις το αίμα σου για να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να τονίζετε το πρόσωπο του Χριστού κάθε φορά στην Αγία Γραφή, όχι ότι αυτό δεν σημαίνει, αλλά είναι και πιο σημαντικό όταν σημαίνει και συμβαίνει επί τούτου, όπως και σε αφήνει προς Εβραίους επιστολή στο κομμάτι το οποίο αναγνώρισκεται σήμερα της σταυροπροσκυνήσεως. Πάμε τώρα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 8 κεφάλαιο, 34 στίχος με 9, 1 στίχος. Μετά από διάφορα θαύματα που έκανε ο Χριστός, έτσι, παραδείγματος χάρη που πολλαπλασίασε τους σάρκους, έτσι, και τα ψάρια, στέκεται σε αντιπαραβολή με τη διδασκαλία των Φαρισαίων, για την οποία λέει στον κόσμο να μην τους πιστεύουν, να πει αυτός κάποια σημαντικά πράγματα, τα οποία τα παίρνει η Εκκλησία και τα τοποθετεί σήμερα, που είναι του Σταυρού και Σταυροπροσκυνήσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Χριστός. Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής. Φώναξε τον κόσμο και τους μαθητές και τους είπε, έτσι. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτό. Πρώτα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό. Και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί. Και να φορτωθεί το σταυρό στην πλάτη του, κάθε θλίψη, κάθε δοκιμασία, κάθε τι που έχει, και να με ακολουθήσει. Ο Όσγαρ, αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτή. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οξύμορο σχήμα? Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, θα χάσει τα, θα λέγαμε, ευχάριστα αυτής της ζωής. Έτσι. Ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχήν, αυτή την κατάσταση δηλαδή, το πώς θα περάσω ωραία. Ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτού. Αν το κάνει λοιπόν αυτό κάποιος για το εμένα, για τον Χριστό και για το Ευαγγέλιο, αυτός τι θα κάνει? Θα σώσει την ψυχή του και θα ζήσει την πραγματική ζωή, έτσι. Γιατί αυτή η ζωή η οποία ζητάει να ζήσει εδώ ο καθένας είναι πλασματική. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε και να κάνουμε κτλ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μας, έτσι. Η ζωή η αληθινή είναι άλλη. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Για κάντε το εικόνα αυτό. Ας υποθέσουμε ότι ο Σολομώντας για τον οποίο μιλούσαμε είχε αποκτήσει όλα αυτά χωρίς να έχει Θεό. Και ήτανε 100 χρόνια βασιλιάς, 100 σας βάζω, που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς 100 χρόνια βασιλιάς και να τα έχει όλα. Και όταν ερχόταν η ώρα της αιωνίου κρίσεως, να έλεγε θα πάει στην κόλαση. Για πόσο καιρό? Για πάντα. Τι γαροφελήσει λοιπόν τον άνθρωπο, εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, που δεν πρόκειται να τον κερδίσει κανείς. Εδώ βλέπετε και οι μεγάλοι της γης κοπιάζουν και κερδίζουν ένα μέρος του κόσμου αυτού. Αλλά πουλάνε την ψυχή τους. Οφελεί λοιπόν αυτό. Γι' αυτό και μας λέει στο 37 στίχο, «Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού?» Ό,τι και να σου δώσουν. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Ακόμα και 50 παιδιά. Δίνονται αυτά σε αντάλλαγμα για την ψυχή σου? Όχι. Σαν να λέει, κοίταξε να σώσεις την ψυχή σου. Όλα τα άλλα δεν ξεπουλάνε την ψυχή. Και τώρα πάμε στον 38 στίχο, ο οποίος είναι για την ομολογία. Αυτόν σας τον επαναλαμβάνω και σας το λέω πολλές φορές. Θα κάνει πολλά ο χριστιανός. Αν όμως δεν κάνει αυτό, που λέει στο στίχο 38 του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ακυρώνονται όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Ό,τι και να έγινε. «Ως γαράν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενναία τάφη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό». Όποιος λοιπόν θα τραπεί, προσέξτε, για ποιο πράγμα? Για μένα επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους και το Ευαγγέλιο. Και πει δηλαδή, τώρα ντρέπομαι να κάνω το Σταυρό.
ή δεν πάω να ακούσω το Ευαγγέλιο γιατί είναι ντεμοντέ. Ή εσύ του Χριστού είσαι, εντάξει, πάω και μια φορά στην Εκκλησία και τέτοια χλιαρά πράγματα. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αγαπούσε να λέει αυτή τη φράση για να φανερώνει ότι είναι Υιός της Παναγίας, ο Υιός του ανθρώπου. Τότε λέει και εγώ, μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, αλλά αναφέρεται στον εαυτό του. Θα ντραπώ αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Μπροστά στους Αγγέλους θα πω, δεν τον θέλω αυτόν. Να φύγει. Γιατί? Γιατί εκείνος δεν με ήθελε. Και όπως σας λέω και άλλες φορές, θα πούν μερικοί, μα καλά, εμείς δεν κάναμε θαύματα στο όνομά σου. Ναι, θα πει. Χοντρά τα παίρνατε. Έτσι ακριβώς θα πει. Σε απλή ελληνική μετάφραση. Πάρτε τα αυτά που πήρατε και έξω από εδώ. Γιατί δεν ψάχνατε εμένα. Πουλούσατε τον Χριστό. Με πουλούσατε για να βγάλετε λεφτά. Με πουλούσατε για να βγάλετε λεφτά. Αυτό είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Αν θέλουμε να λιπαίνουμε ή αν θέλετε να μαλακώνουμε τη συνείδησή μας και να περνάμε κάπως καλά, αλλά δεν πειράζει, όλα γίνονται. Και μάλιστα θα το κάνει αυτό μπροστά στους αγγέλους. Και όταν λέμε αγγέλους, φανταστείτε και αγγελοί είναι ατελείωτοι. Έτσι, όταν λέμε ατελείωτοι, όσο παίρνει το μάτι σου είναι γεμάτο αγγέλους. Παντού. Και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστον όδε αισθηκότων ή την εσουμή γεύσονται θανάτου έως αν είδουσε τη Βασιλεία του Θεού ελληθίαν εν δυνάμει. Αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την εποχή ζήσανε, δηλαδή το 33 μετά Χριστόν σταυρώνεται ο Χριστός, ζήσανε μέχρι το 70 μετά Χριστόν, λίγα χρόνια ακόμα, που έγινε τι? Η κατάλυση των Ιεροσολύμων και όχι μόνο η κατάλυση και η κατάργηση. Τι θα πει αυτό? Φανταστείτε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αυτοί που ξέρετε, να έρθουν να την κάψουν και όχι μόνο να την κάψουν. Να πάρουν τις πέτρες και να τις πετάξουν στη θάλασσα. Τα ντουβάρια, τα ξύλα, όλα, όλα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιάσετε αυτό το μυαλό σας, ο νους σας. Το 70 λοιπόν μετά Χριστόν, ο Τίτος, ο Ρωμαίος, πήγε στα Ιεροσόλυμα και τα έσκαψε και τα πέταξε αλλού. Δεν τα έκαψε μόνο. Δεν σταύρωσε όλους τους Εβραίους. Τα έκαψε και τα πέταξε. Και φυσικά αναφέρεται σε αυτό εδώ, ότι θα ζήσουν κάποιοι μέχρι εδώ, έως ότου τι θα δουν? Θα δουν να καταργείται στην ουσία ο Εβραϊσμός, ο οποίος αναπήδησε πάλι μετά, και να καθιερώνεται η Βασιλεία του Χριστού, έτσι, αυτό που λέει εδώ, έως αν είδουσε τη Βασιλεία του Θεού ελληθία εν δυνάμει. Το εν δυνάμει τι είναι? Όχι η απόλυτη Βασιλεία μετά τη δεύτερη κρίση, η οποία δεν την ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Υπολογίζουμε. Δεν έχει φανερωθεί ποτέ. Αλλά η Βασιλεία του Θεού την οποία προσπαθούμε εμείς να ζήσουμε και να φέρουμε εδώ. Πού εδώ? Στη γη. Με την αγάπη, με τη συμπόρεση, με την ομολογία, με όλα αυτά που θέλει ο Χριστός από εμάς. Και προσπαθούμε, γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί, έτσι, τα ραντίσματα είναι πολλά, βλέπετε, ας πούμε, εγώ σας βλέπω, δεν ξέρω εσείς αν σας βλέπετε, τώρα τη Σαρακοστή είστε σαν ζαλισμένα κοτόπουλα. Εντελώς. Σαν την Πάπια πάλι. Έτσι. Σε όλα. Στα πνευματικά, στα υλικά, στα ακουστικά, που έλεγε ένας. Καλημέρα. Κουκιάς παίρνω. Κάνει εκείνο, τι είπατε κάτι, κάνει την προσευχή σου, ξέχασα σήμερα, κοιμήθηκα. Τώρα που θα θήκει ζέστη σε λίγο, τελείωσε. Ζέστη και σαρακοστή, θα ψάχνουμε το φανάρι να βρούμε κανένα χριστιανό. Θα λέμε χριστιανός είσαι, χριστιανός είσαι. Άντε να μην πω άλλα, φτάνει τόσο. Να πείτε λοιπόν εσείς τώρα, και να προσέχουμε τα ραντίσματα, έτσι επαναλαμβάνω, γιατί προσέξτε, κοιτάξτε, και φυσικά να πούμε και του στραβού του δίκαιου, στραβός είστε εσείς. Και σας χαίρομαι, και σας καμαρώνω, και κάνετε κάτι το οποίο δεν κάνουν οι άλλοι στην εποχή μας αυτή, αλλά κοιτάξτε να δείτε,
Δεν θα σας χαλάσουμε κιόλας. Είστε για ξύλο γερό. Εντάξει. Και αναφέρομαι και στους μακράν ενδεχομένως. Ας προσέξουμε, γιατί ο διάβολος έτσι κάνει. Χρησιμοποιεί την αιώνια μέθοδο του σαλαμιού. Δεν σε κόβει κατευθείαν, γιατί άμα έρθει απάνω σου, θα αντισταθείς και μάλιστα θα βάλεις και δυνάμεις πολλές και θα τον νικήσεις κιόλας. Κόβει σιγά σιγά. Τη μία ζεσταίνομαι, την άλλη κρυώνω. Τη μία έφαγα πολύ. Την άλλη είπαμε 11 αέρα, εγώ πήγα 12 παρά. Δεν πειράζει, πειράζει. Όλα πειράζουν πια. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Την άλλη έκατσα σπίτι μου την ώρα της ομιλίας. Λέει, βαρέθηκα να κοιτούσα τη λάμψη. Τώρα δεν έχει λάμψη, τι έχει. Βαρέθηκα να πάω, ναι. Ξέρετε, πειράζει, άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Να, πονούσε το πόδι μου, πονούσε τα αυτή μου, πονούσε το μάτι μου και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι του διαβόλου, του πειρασμού, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο βρίσκει. Η μία πονάς, την άλλη βαριέσαι, την άλλη... Ο πάτε δεν με μίλησε καλά προχθές. Δεν με κοίταξε στα μάτια, με κοίταξε μόνο έτσι. Και μάλλον δεν θα πάω στη σύναξη αυτή τη φορά, δεν θα πάω στη λειτουργία, δεν θα κάνω εκεί, δεν θα κάνω. Και μετά λέτε στον εαυτό σας, χαριτολογώντας πάντοτε, μα αφού το είδα, έτσι έγινε. Δεν με κοίταξε ο πάτε, αφού το είδα. Και για να καταλάβετε το μέγεθος του πειρασμού, που έχουμε τη Σαρακοστή, το οποίο κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε, δεν πάθαμε τίποτα, στη δουλειά μας πηγαίνουμε, τρώμε, πίνουμε, εντάξει, τα παιδιά αρρώστησαν, έγιναν καλά, όλα καλά. Δεν πάθαμε τίποτα, η ζωή συνεχίζεται. Για να καταλάβετε το μέγεθος του πειρασμού το οποίο έχουμε απάνω μας, θα σας πω μια ιστορία. Κάποτε ένας μοναχός βγήκε το βράδυ το κελί του, έμενε μόνος του, όχι σε μοναστήρι μέσα, είχε ένα κελί με την αυλή, το σπιτάκι, αυτά του νοτά. Βγήκε το βράδυ να πάρει ξύλα για τη σόμπα. Και όπως κοιτάει απέναντι, στο άλλο το κελί που ήταν το άλλο το σπιτάκι απέναντι, βλέπει δύο μοναχούς καβάλα, ο ένας πάει στον άλλο. Πω, σκανδαλίστηκε, ξαναβλέπει, αυτή είναι. Να, ξαναβλέπει, αυτή είναι. Και όπως τα χωριόζος τρέχει, χτυπάει τις πόρτες, στα πλαϊνά σπίτια. Ξύπνα, βγες έξω να πάμε στο τάδε το αυτό να δεις τι γίνεται. Ξύπνα, ξύπνα και αυτά, τα ξυπνάει το χωριό θα λέγαμε, γιατί οι σκήτες στο Άγιον Όρος ξέρετε και οπουδήποτε υπάρχουν είναι σπιτάκι, σπιτάκι μαζί, σαν το στροφοχωριό ας πούμε. Και υπάρχει ένα Κυριακό, η εκκλησία στο κέντρο που πάνε όλοι οι μοναχοί και την Κυριακή, σε ακολουθίες και τρώνε καμιά φορά και μαζί όλοι. Κατά τα άλλα μένουν ο καθένας χωριστά. Και τρέχει ο κόσμος με τις πιτζάμες θα λέγαμε εμείς τώρα να πάει να δει το μεγάλο σκάνδαλο. Δύο μοναχοί στο τάδε κελί, ένα καβάλα πάνω στον άλλο. Και φτάνουν. Πού είναι λέει, να τους βλέπετε, τους βλέπουν. Και πάνε κοντά και βλέπουν στην πόρτα του αρνού του ανθρώπου, ο οποίος κοιμόταν μέσα καημένος, δύο κούτσουρα μεγάλα, και ρεστέδες λέγονται αυτά, όσοι γνωρίζετε από ξυλία, είναι δίμετρα, γιατί η καυστήρες είναι μεγάλη και μπαίνουν δίμετρα τα ξύλα μέσα. Το ένα κουμπισμένο πάνω στο άλλο. Θα το έβαζε το πρωί άνθρωπο στη σόπερ. Καταλάβατε, καταλάβατε. Και καθόμαστε, λέει, σήμερα δεν ήμουν καλά. Όχι δεν είναι πειρασμός, όχι είναι πειρασμός. Δεν ήμουν καλά και δεν πήγα. Ή σήμερα δεν έφαγα πολύ, δεν έκανα προσευχή. Ή την άλλη, εντάξει μωρέ τώρα και τι έγινε. Όλο θα ακούμε, ας μην ακούσουμε και μια φορά. Και τα λοιπά και τα λοιπά που είναι πάρα πολλά, όπως σας λέω, τα πρόσφατα συνήθως, γιατί τι να ψάξουμε τώρα και τι να βρούμε για όλους μας φυσικά, έτσι. Γι' αυτό να προσέχουμε. Η Σαρακοστή είναι η Σαρακοστή. Είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς. Είτε είναι ευγενική, είτε είναι σκληρή και απότομη. Έτσι. Πάντως καλύτερα να είναι σκληρή παρά να είναι ευγενική. Έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα, καμιά αγωνίτσα, να την πούμε και αυτήν. Είναι η τελευταία σύναξη που κάνουμε σε αυτό το πνευματικό κέντρο. Οπότε θα τη χαρούμε λίγο παραπάνω. Ορίστε. Είχατε πει και πριν, μας έχετε πει και στο παρελθόν, ότι βγαίνει κατά θεία κοινωνία ψυχουλάκι-ψυχουλάκι από τον άρτο, είναι τις ψυχές των ανθρώπων για συγχώρεση. Ναι. Αυτό δεν το καταλύει αυτός που πάει να κοινωνήσει, το έχει στην άκρη ο ιερέας. Mm-hmm. Κατόπιν όμως αυτό το αναμειγνύει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και το καταλύει ο ιερέας. Ναι.
Τότε... Γιατί πρέπει κάπου να πάει αυτό, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, είναι πρακτικό το θέμα. Για ποιο λόγο να μην το καταλύσει, δηλαδή άνθρωπος το καταλύσει, στο, αν το πω χοντρικά έτσι, για να το καταλάβουν στο τέλος. Είτε οι πιστοί που θα κοινωνήσουν το ιερές, κάπου το καταλύσει. Μια λαβουδίτηκε στο αίμα του Χριστού. Κατάλαβες. Τι σε καθαρίζει την αμαρτία, το αίμα του Χριστού. Οπότε να βουτυχτεί εκεί μέσα. Εσύ τρώγεις τη σάρκα, πίνεις το αίμα και τα υπόλοιπα πρέπει κάποιος να τα φάει. Αφού βουτήθηκες μέσα στο αίμα του Χριστού, καθαρίζεσαι από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι το νόημα. Καταλαβαίνετε. Άρα από πάσης καθαρίζεται καλύτερα από όλους. Δεν είναι ποσότητα. Δεν είναι ποσότητα. Έτσι. Καμιά φορά λέει οι άνθρωποι, α, λίγο με έδωσες. Έτσι. Πάρτε κουτά. Που το έχω συναντήσει αυτό. Λίγο με έδωσες. Καταλάβατε. Έστω και να ακουμπήσουμε τα χείλη μας ή να, το ελάχιστο σώμα και αίμα, να λάβουμε, να. Ναι. Πάτε αυτό που είπατε για τους πειρασμούς προηγουμένως, ότι έλα μωρέ, θα αργήσω, δεν περάσει, μην πάω, ας μην προσευχηθώ, δεν πειράζεται, ότι το τα φτιάχνουμε μέσα μας, αρχίζουμε και δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας. Ανθρώπινα όλα, πρόσεξε. Ναι. Ναι. Άνθρωπος είμαι, τι να κάνω. Ναι, πιστεύω πως αν δεν δικαιολογηθούμε, αν δεν πήγα εκκλησία, δεν έκανα καλά. Και δηλαδή, ξεχωρίζω ότι αυτό που έκανε ήταν αμαρτία. Και άλλο να το πει, έλα μου, δεν τρέχει τώρα που δεν πήγα. Άλλο να το πει ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία. Και άλλο να πει, έτσι δημιουργούνται πιστεύω και οι αιρέσεις. Ακόμα και αυτό. Έτσι δημιουργούνται και οι αιρέσεις. Δεν πέρασε, δεν πέρασε. Βάλω τσάπα αιρέσεις κατευθείαν. Ακόμα και αυτό. Δηλαδή να πει ότι ναι, με δεν το έκανα, αλλά είναι σοβαρό. Δεν είναι άντε, δεν βαριέσαι. Ναι, ναι όχι. Κανονικά, κανονικά, αν θέλετε να το πούμε, με το καρότσι πρέπει να μα φέρουν εδώ πέρα. Στο φορείο. Έτσι δεν είναι. Γιατί. Γιατί ο παράλληλος όταν είχε το ζόρι, με το φορείο τον πετάξανε από τη σκεπή μέσα. Αλλά είχε το ζόρι. Δεν τράπηκε να πει, πού θα πάω τώρα με το φορείο. Βλέπετε. Εμείς το παραμικρό, βήχας να είναι, θα την πληρώσει ο Χριστός, τελείωσε. Γιατί θα την πληρώσει ο Χριστός, εσύ την πληρώσεις. Δεν θα πάω στο κήρυγμα, δεν θα πάω στην εκκλησία, δεν θα πάω στο αυτό. Δεν θα κάνω εκείνο. Όπως σας είπα, σιγά τα πράγματα που κάνουμε δηλαδή, αυτά. Τα πέντε πράγματα. Με το παραμικρό θα φανεί η δικαιολογία μας, θα είναι λογικοφανής και θα πούμε τώρα δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ή πολλές φορές με την νηστεία. Εντάξει, με το παραμικρό. Μήπως να φάω τώρα. Ή φάει. Το είπε και ο πάτερ όμως. Τι νόμες. Σιγά μην βγάλεις σκύλι εδώ πάνω, έτσι θα βγάλεις με κιλά από ένα ξύλιου ήλιο, θα είναι όπως το φάρο, το σωματικό. Καλά, τον πάτερ αφήστε τον. Συνήθως αυτά με τα θάνατο να γνωρίζονται, δηλαδή και στην προσωπική ζωή, δηλαδή αν χάσετε έναν άνθρωπό σας, μετά καταλαβαίνετε ποιος ήταν. Λέτε, όταν ήταν η ζωή η μάνα μου, παραδείγματος χάρη, όλη τη μέρα την έδιωχνα. Όταν πέθανε, έλεγε πού είσαι η μάνα να με δώσεις ένα φιλί, ας πούμε. Ένα παράδειγμα για τη μάνα, μπορεί να μην είναι το πιο πρόσφορο σε όλους σας, αλλά βάλτε με το μυαλό σας εσείς. Προσέξτε, ο Χριστός δεν θα έρθει εδώ μπροστά να γκρεμίσει την πολυκατοικία, να μας δώσει ξύλο ή να μας γυρίσει ανάποδα να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Έρχεται ευγενικά, καταρχήν για να μην φοβηθούμε, διότι η χάρη και η δόξα είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Δεν αντέχεται αυτό το φως, σαν να λες θα πάω να αγκαλιάσω τον ήλιο, γίνεται. Θα λιώσεις από χιλιάδες έτη φωτός πριν φτάσεις. Και αφετέρου, γιατί δεν θέλει, μας έφτιαξε εμένα ο ίδιος, αλλά δεν θέλει να μας έχει υποχείρια. Μας έχει ελεύθερους. Αλλά το ελεύθερος τι σημαίνει. Προσέξουμε καλά. Ναι. Μήπως θα κερδίσουμε τον κόσμο όλο και θα πηγαίνουμε την ώρα του κηρύγματος στο μπαρ και στον καφέ και στα γενέθλια και θα χάσουμε την ψυχή μας. Λέει, ας το ενάλλαζε και αυτή την ώρα ο πάτερ. Στην άλλη ώρα. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, βέβαια, σας είπα ότι το κοσμικό φρόνημα τα δικαιολογεί όλα υπέρ του ανθρώπου, έτσι πάνω. Δηλαδή, εγώ να μην καλά και τα άλλα γίνονται, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να φτάσουμε τους Αγίους μας, ο καθένας το δικό του. Και όταν λέω να φτάσουν, μπορεί να μην προλάβεις να το φτάσεις μέχρι να πεθάνεις. Αλλά δεν πρέπει να είσαι στον δρόμο αυτόν. Δεν πρέπει να κάνει download, να φτάσεις ας πούμε στο 25, το 26. Δεν πρέπει να κατεβαίνει κάτι. Να κατεβάζεις, δεν πρέπει. Πρέπει όλο να είσαι εκεί. Αλλά όταν συγκρινόμαστε με τους ανθρώπους λέμε, εγώ καλά είμαι, εντάξει.
Φαρισαίος. Ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν ήμουν σαν τον Τελώνη. Το βρωμιάρι τον άπλωτο που κάθεται εκεί στη γωνία και να τη σκύβει κάτι και κάνει. Εγώ είμαι καλός. Έχω λεφτά, δίνω, νηστεύω, προσεύχομαι, κάνω. Θα λέγαμε εμείς τώρα είμαι Ορθόδοξος, οπότε αγωνίζομαι, κάνω. Οπότε. Καμιά φορά πολλά και σκληρός. Εγώ είμαι καλός. Καμιά φορά πολλά και σκληρός, το πατάς λίγο. Σας τα λέω γιατί κοιτάξτε, έχουμε πόλεμο, το ξέρετε. Και όπως έλεγα προχθές στην Κομωτινή, δεν ξέρω αν είδατε την ομιλία, για το φασουλάκι της Μεγάλης Σαρακοστής. Κάθε Μεγάλη Σαρακοστή φυτρώνει ένα φασούλι. Τώρα όλοι θα ασχολούνται με το Άγιο Φως, είναι Άγιο Φως. Τον κακό σας τον καιρό, όποιος ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Σαν να ασχολούμαστε αν ο Χριστός είναι Χριστός. Πέρυσι ήταν ο Χριστός η γυναίκα, τη Μαγδαληνή. Πρόπερσι βρήκαμε τον τάφο του Χριστού. Με το όνομα πάνω. Την άλλη αυτό. Δηλαδή, πόσο θέλετε, δεν καταλαβαίνετε τι είναι. Εμείς στη δουλειά μας, εκεί. Εκεί. Άστος να λέει. Εκλογές έχουμε τώρα. Θα ακούσετε τα πιο απίθανα πράγματα. Έτσι. Αν δείτε λέει κάποιον πολιτικό να λέει έχω ανάγκη τη στοργή σου, δώσε με ένα φυλάκι, εκλογές έρχονται. Έχετε το νου σας. Αφού γνωρίζουμε ότι είναι πειρασμός που μέσα στη Σαρακοστή μεγαλύτερος, γιατί πάλι τον επιτρέπουμε όπως σκεφτούμε πάλι. Γιατί κοιτάξτε, η μέθοδος του Σαλαμινιού είναι ως εξής. Παίρνει τώρα αυτός τη μορταδέλα και δύο λοιπόν κόβεται η μορταδέλα. Είτε σε μηχάνημα είτε με το μαχαίρι. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μηχάνημα. Ποια είναι το, ο διάβολος την, το ρολό. Και αρχίζει. Μπζζζ. Αθυμία. Τι είναι αθυμία. Βαριέμαι. Ζζζ. Λυσμοσύνη. Ξέχασα λέει ότι είχαμε σύναξη σήμερα. Γιατί λίγες φορές έγινε. Ξέχασε. Χρόνια τώρα γίνεται αυτή η δουλειά. Τώρα το ξέχασε. Λέμε τώρα, ένα παράδειγμα. Ζζζ. Τρίτη. Πήγα στο χωριό. Το βρήκα. Ναι, πήγα στο χωριό. Ζζζ. Βάλτε εσείς με το μυαλό σας. Αλλά έτσι γίνεται. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Όπως σας είπα, τη μία του ένα, την άλλη του άλλου. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι εμπόδιο αυτό. Εμπόδιο. Τι θα πει το εμπόδιο. Να το περκεράσω. Να το επιδείξω, όχι να με επιδείξει το εμπόδιο. Ορίστε. Αυτός και να σε δυναμώσει το εμπόδιο. Σε δυναμώσει όταν το περάξει. Αυτό πάντα σου είπατε για το Άγιο Φως. Τώρα εντάξει πολύ. Δεν μας απασχολεί αυτό, Βαλάνη. Δεν μας απασχολεί. Εμείς ξέρουμε ότι το Άγιο Φως είναι και τελείως. Έχω δείτε από δει όμως ένα βίντεο. Ναι. Το Άγιο Φως είναι 60 μέτρα πέρα και από πίσω ανάβουν κυρία από μόνα τους. Εννοείται. Πάλι ο φως. Τώρα μπορεί ο Πατριάρχης που έχει φύγει στην αίρεση να χρειάζεται το σαν τσακμακί. Γιατί ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό να αυτό το ρίπος αλλά δεν απασχολεί εμένα. Αυτά κοίταξε Βαλάνη. Ό,τι και να γίνει, όσο αίρεση να πέσουν και οι άνθρωποι, τα θαύματα θα γίνουν. Γιατί ο Χριστός δίνει. Τώρα, αν εσύ δεν λαμβάνεις το θαύμα, είναι δικό σου πρόβλημα. Ένα παιδάκι, αν αυτοί λαμβάνουν το δεκάθρο, το πιάκι σε από τα 50 μέτρα. Ποιοι βρέθηκαν, εσύ βρέθηκες. Ναι, ήμουν στο φως, δεν έχω έτσι. Τι τεχνολογία είναι αυτή. Τι τεχνολογία είναι αυτή. Μια ακτίνες... Μια ακτίνες φωτός. Ο χάρ. Ήταν ένα απλό παιδάκι. Το μέρος μου. Και πάλι σας λέω, δηλαδή, πώς, 1600 τόσο. Απλώς θέλω, δηλαδή, να κάνετε και όπως είπαμε και άλλη φορά, και ένα αρχείο στο σπίτι σας, δηλαδή, να βλέπετε ότι κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια. Πέρσι τη Σαρακοστή θύμωσα, φέτος σκοτώθηκα, πρόπερσι με έβαλε κοιμόμουνα. Την προηγούμενη χρονιά είχα τον τάδε πειρασμό και τα λοιπά. Μα αφού αυτά είναι καρμπών, δηλαδή δεν τα μάθετε ακόμα. Αλλά σας λέω, αν το φρόνημα του κόσμου μας καταλαμβάνει, μετά αρχίζουμε και λέμε τις λογικοφανείς δικαιολογίες. Δεν μπόρεσα, δεν έκανα. Ναι. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα σας κάνω ένα πείραμα αν θέλετε. Όταν μου πείτε άρρωστη θα σας πω, θα σας πάρω τηλέφωνο και θα σας πω. Έλα στο τάδε μέρος, έχω 10.000 ευρώ με δώσει κάποιον, θα δώσω. Θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Το συζητάμε. Μόνο 10 πάτε. Μόνο 10. Για 10 θα δεν 10. Κάνε κύριε σπορ.
Άλλος, Γιώργος. Επόμενη εβδομάδα πάτε να κάνουμε τις προφήτες. Θα ξεκινήσουν οι κρεατοφαγοί Παρασκευή, Τετάρτη, μπροστά στις εκκλησίες. Ενώ οι ίδιοι δεν πάνε να κάνουν μπροστά στο μουσουλμάνο και να κάνουν νηστεία. Έχω παράδειγμα ένα πάθος με τη σοκολάτα, λέω τώρα, με το φαγητό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάθομαι, το λογαριάζω. Θα τη φάω, θα τη φάω, θα τη φάω. Δεν θα τη φάω στην περιοχή, αλλά θα το λογαριάζω. Τελικά τι ήτανε, κέρδισα ή έχασα. Όχι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο του αγώνα. Τα κατάφερες πάλι. Έτσι, μπροστά στραβά, τα κατάφερες. Γιατί όπως είπα και άλλη φορά, στο σχολείο και ξέρουν οι εκπαιδευτικοί, δεν περνάνε όλοι με 20, θα περάσει και ένας με 19, άλλος με 18, άλλος με 17. Μέχρι και το 10 περνάς. Αλλά θα πάρεις 10 και θα περάσεις. Ενώ αν πεις, όπως έλεγε ο άλλος, αν λέει ξεχάστηκα, έφαγα λίγο κασέτ και μετά λέει έφαγα και ένα σουβλάκι. Αφού έφαγα, λέει ας φάω και μετά. Αγώνας είναι. Το σκέφτεσαι αλλά αντιστέκεσαι και τελικά ο ηγεμόν νους κυριαρχεί επί του λογισμού. Προσέξτε, ο ηγεμόν νους, ακούστε το αυτό, κυριαρχεί επί του λογισμού. Και ενώ υπάρχουν λογισμοί, έρχεται ο ηγεμόνας και λέει πήγαινε, εγώ κάνω κομμάτι μέσα. Ενώ όταν δεν κυριαρχεί, κυριαρχείται υπό τον λογισμό. Ό,τι λένε οι λογισμοί το κάνει μετά, δίνει εντολή. Τι βασιλιάς είσαι, τι το έχει στο μυαλό, άρα δεν έχει μυαλό. Και φυσικά επαναλαμβάνω, πάλι θα πέσουμε, άνθρωποι είμαστε. Δεν θα είμαστε άγιοι, αλλά ποια είναι η λογική μας. Επειδή έπεσε σήμερα να πέσω και αύριο. Όμως με το έπεσε από τη συνήθεια. Συνήθεια είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό κρατήστε και καλά το είπες, κρατήστε το πρόγραμμα. Και όταν λέμε πρόγραμμα, πρόγραμμα. Δεν πάει να έχεις δουλειά, δεν πάει να πνίγεσαι. Δεν πάνε αυτό. Το πρόγραμμα, πρόγραμμα. Και να ξέρετε ότι αν χαλαρώνουμε μια φορά τις άλλες περιόδους, σε αυτή τη 40η θα χαλαρώσουμε πιο πολύ. Γιατί ο πειρασμός είναι μεγαλύτερος. Έλα. Τι νομίζετε εσείς, το ότι νηστεύετε δεν το έχει πάρει ο διάβολος καμπάρι. Τι νομίζετε, είναι ευχαριστημένος. Ε? Και λέει αυτούς, αυτούς, όχι. Αυτούς θα πολεμήσουν. Γιατί οι άλλοι τρώνε. Και όταν λέω νηστεία, αναφέρομαι σε όλα, έτσι, όχι μόνο στο φαΐ. Και στην εγκράτεια που θα κάνεις, και στην συγχώρεση που θα κάνεις, και σε όλα. Ας πούμε αυτή την περίοδο που είναι κατ' εξοχήν. Τι κάνει μετά, αρχίζει. Και επειδή, όπως σας είπα, αν εμφανιστεί μπροστά σου, θα αντιδράσεις αμέσως, δεν εμφανίζεται. Και πάει μέσα από το σουβλατζίδικο. Και από οτιδήποτε άλλο. Μέσα από τον πάπλο. Δεν είδα λέει ότι άλλαξε η ώρα. Σήμερα. Η ώρα. Το ρολόι αυτή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλος έχουμε κανένα. Ένας Άγιος έχει βγάλει έναν κατάλογο με 232 αιρετές και 298 πάθη του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει αφενός η ξεκάθαρη πλέον διάκρισή μας όταν είναι κάτι κατ' εξοχήν αμαρτωλό. Τέλειος, αυτό είναι αμαρτωλό, το ξέρεις. Όταν όμως είναι για κάποιο λόγο εκ δεξιών, εκεί θέλει προσοχή. Παραδείγματος χάρη. Απέξει για κάποιον λόγω πολλά λεφτά. Έτσι, με κάποιον λόγο. Μπορεί να είναι καλό αυτό. Αλλά όταν δεν τα διαχειριστεί σωστά, καταλαβαίνεις ότι λαμβάνεις τελικά από τον Αντίχριστο και όχι από τον Θεό. Δηλαδή τι. Τι θα κάνει αυτός που απέκτησε λεφτά και ξέρει ότι τα πήρε από τον Θεό. Θα μοιράσει. Θα μοιράσει, θα μοιράσει. Και θα κρατήσει και λίγο για τον εαυτό. Ενώ αυτός που δίνει από τον Θεό θα κρατήσει, θα κρατήσει, θα κρατήσει και θα θέλει κι άλλα μετά. Και τι καταλαβαίνουμε. Ένα παράδειγμα. Βάλτε και άλλα εσείς με το μυαλό σας, έτσι. Ακόμα και αντιθέτως, παραδείγματος χάρη. Έχουμε ένα πνευματικό. Τι τον έχουμε, μια γλάστρα. Λέω τώρα. Τι νηστεία να κάνουμε, λέει τώρα. Α, πάμε στο αντίθετο τώρα.
θα κάνεις αυτή την νηστεία. Πολύ ωραία. Εσύ αρχίζεις, κάνεις διπλάσια. Τριπλάσια νηστεία. Ναι. Μετά έρχεται ο σύζυγος, θα τον πεθάνουμε, λέει αυτό τι θέλει. Τι τον είπατε να κάνει. Τι τον είπα να κάνει, τον είπατε να μην τρώει τίποτα. Ποιος τι είπε αυτό το πράγμα. Άρα από πού λαμβάνεις, βλέπετε. Εκ δεξιών τώρα με, αλλά λαμβάνεις από τον άλλον. Σε είπε ο άλλος, κάνει παραπάνω, εσύ είσαι άγιος τώρα. Γι' αυτό, επειδή είναι πολλά τα κόλπα, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, να ξυπνάμε. Είπαμε 8 ώρα θα ξυπνάμε το πρωί, 8, 6, 6, 7, 7. Όχι να ξυπνάς 11. Είπαμε να τρώμε, πόσο θα τρώμε αυτό, να πίνουμε αυτό, να προσευχόμαστε εκείνο, να κάνουμε εκείνο. Έτσι. Και για να πω βέβαια κάτι θα το πω μάλλον αύριο αυτό στην ομιλία που θα κάνουμε σαν ψέματα την 1η Απριλιά, θα σας πω και κάποια ειδικότερα πράγματα, έτσι. Γιατί πέρα όλων των άλλων, προσέξτε. Όταν οδηγούμεθα στον Θεό και όχι κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση ή ξέρω εγώ, σας έχω εδώ εγώ για να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές ή να πάμε να πάρουμε την Τριπολιτσά ή ξέρω εγώ, να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Επειδή ο δρόμος μας είναι συγκεκριμένος και το βλέπετε, και ό,τι τραβάμε το τραβάμε για αυτόν τον λόγο, αυτό πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να το συντηρήσει το αυτό ψυχή και σώματι. Όχι να πείτε έτσι απλά, τι λέει το κοσμικό φρόνημα. Εντάξει, μωρέ να, έχουμε και ένα μπακούλι εκεί πέρα. Πάμε, ρίχνουμε και μια εξομολόγηση, καμιά νηστεία, πάμε και σε καμιά ομιλία. Εντάξει, καλά είναι. Φίλος μας είναι, εντάξει, περνάμε καλά. Βαριέσαι. Δεν είναι αυτό η πραγματικότητα, παιδιά, έτσι. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Γιατί έτσι, άνθρωποι είμαστε, όπως είπε και νωρίτερα. Τι θα βάζει, θέλετε να βάζει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, πνευματικό σας, ο Θεός. Θέλετε. Αγιότατος και φυσικά καμιά σχέση με μένα. Θα θέλατε όμως να έχετε πνευματικό. Όχι, γιατί είμαστε πιτσόκουφοι. Όχι πιτσόκουφοι, τάκ, τάκ, κατευθείαν. Μπαμ, πού τελείωσε. Γιατί δεν θα μπορούσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ να καταλάβει τη δική στη χαζομάρα. Δεν θα μπορούσε, δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν να μπορούμε να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Το οποίο προσέξτε. Πάντα σας λέω και για τη δική σας ζωή, δεν είναι μόνο για μένα και θα τα ακούσουν και οι φίλοι μας που είναι μακριά. Ουδέποτε θέλησα να δικαιολογήσω τον εαυτό μου ιδιαίτερα δημοσίως. Και αν το έκανα 2-3 φορές από το 2013 και μετά, αυτό έγινε για το πολύ ζόρι που είχαμε. Αυτό γίνεται και στη ζωή σας. Δηλαδή, αν δεν εκτιμήσεις τον άνθρωπό σου, θα τον χάσεις. Αν δεν εκτιμήσεις το παιδί σου, θα το χάσεις. Αν δεν εκτιμήσεις τον γονιό σου, τον απόγονό σου κτλ. Όπως πρέπει και όπως πρέπει, τι θα κάνεις, θα το χάσεις. Παντού είναι αυτό, αυτό είναι νομοτέλεια μέσα στη φύση. Δηλαδή, εκτιμώ αυτό που λέμε. Εκτιμώ. Όταν δεν εκτιμώ, γεια. Να εκτιμάς το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, τον κήπο σου, τα πάντα, τα πάντα. Όχι έκανα κήπο και τον άφησα, ποιο θα τον ποτίσει. Πήρα ένα ζώο και το άφησα και δεμένο και ψώφισε. Καταλάβατε. Ό,τι δεν εκτιμάς, το χάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή αν το πούμε και το άλλο, αν δεν το χάνεις, απόλυτα δεν το ζεις. Ποια η ύπαρξη, η έννοια της ύπαρξης ενός πράγματος ή ενός ανθρώπου όταν δεν το ζεις. Είναι σαν να μην υπάρχει για σένα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άλλο κάτι έχουμε. Άντε και ένα τελευταίο. Αν αντισταθούμε σε ένα πάθος, όπως είπε και στην ποινία τίποτα. Ναι. Τα καταφέρουμε τέλος πάντων. Στο τέλος δεν το παίρνουμε στην πράξη. Δεν συνεχίζει το λογισμό. Εντάξει, μας είπε αυτό. Και μετά από κάποια ώρα, κάποιο χρονικό διάστημα, ας πούμε, να κοπήσουμε σε κάποιο άλλο πάθος. Τι γίνεται εκεί πέρα. Θα μετρήσει το πρώτο, ας πούμε. Και φυσικά θα γίνει αυτό. Ή να αντισταθούμε για πολλή ώρα στο πρώτο και μετά. Ακόμα και ένα λεπτό μα ζούσαμε λέει επί της γης, θα μαρτάναμε, έτσι. Αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή εγώ θα σταθώ σε αυτό, πού θα σταθώ. Στο ακόμα και ένα λεπτό να ζούσα επί της γης, θα μετανοούσα. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Βέβαια αυτό τοποθετείται εκεί για να καταλάβουμε τι είμαστε. Αλλά προσέξτε, όσες αμαρτίες κάνουμε, μας κάνουμε τόσες μετάνοιες. Μπορούμε. Ποιος θα κερδίσει το τέλος.
Ο διάβολο του έκανε, του έβαλε να κάνει 1.500.000.000 αμαρτίε. Ή ο Χριστό που σε έβαλε να κάνει 1.500.000.000 και ένα μετάνοια. Ε, ποιο κερδίζει στο τέλο, για να μετρήσετε. Είναι απλά μαθηματικά. Ποιο κερδίζει στο τέλο. Με έβαλε ο διάβολο και έκανα 10 αμαρτίε. Και εγώ μετά, με τη χάρη του Θεού, έκανα 11 μετάνοια. Ποιο κέρδισε. Μετάνοια είναι μετάνοια. Και να ξέρετε ότι αυτό που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, ότι άλλο να γνωρίζεις και άλλο να μην γνωρίζεις. Δηλαδή ακόμα και όταν μπούμε στη διαδικασία παραδείγματος χάρη της... δεν έχει νεράκι, εκεί. Δώστε ένα νερό το παιδί μου. Έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά, να ξέρετε και να μην ξέρετε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μετανιώνει, εγώ θα πω όποτε μπορεί. Θα το κάνουμε εντελώς απλό. Και δείτε έναν ο οποίος δεν μετανιώνει ποτέ. Δείτε τους. Δείτε τους. Κάντε σύγκριση. Βάλτε το δίπλα. Από τα μούτρα φαίνεται. Έτσι. Φαίνεται από τα μούτρα. Ναι. Γιατί σας είπα την άλλη φορά, ακόμα και όταν κάνετε την αμαρτία, είστε καταδικασμένοι να σκέφτεστε τον Χριστό. Τελείωσε, πάει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Πώς γίνεται, Πάτερ, αυτό. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, αυτοί που βγάζουν κακία δεν μετανοούμε. Αυτοί οι οποίοι κάνουν συνεχώς το κακό, έτσι, και εμείς έχουμε την δυνατότητα να το κρίνουμε, έχουμε μια σφαιρική άποψη, φαίνεται ότι οι άνθρωποι ζουν από αυτό. Τελείωσε. Και ποτέ δεν γελάει. Ναι. Πάνε στον ψυχολόγο και τους λέει, άμα είσαι νευρικός, θα ζεις 10 χρόνια παραπάνω. Και από τα 90 και μετά είναι όλη την ώρα έτσι. Εγώ έχω ακούσει αυτό που λένε ότι θα εξακολουθώ να κυνηγάω. Ναι. Γιατί μου αρέσει. Τελείως. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάντα και λένε, ξέρω, τα λένε ότι νιώθουν καλά, νιώθουν μέσα τους ειρηνικά. Ότι είναι δυνατόν. Δεν παιδιά, εσείς... Εγώ τις ρίψεις που έχω, δεν θέλω να σου πω, και ο πλούσιος λέει ότι περνάει καλά. Ποιος το είπε. Δεν έχει ευνοήσει καλά. Νομίζει ότι... Και τι θα πει καλά. Δεν θα φτάσει αυτός κάποια στιγμή, σε κάποια φάση της ζωής του, να νιώσει ότι όλοι τον θέλουν για τα λεφτά και κανείς δεν τον αγαπάει. Δεν θα το καταλάβει έστω μια φορά η ζωή του. Αν το καταλάβει μια φορά χωρίς Χριστό, ξέρει τι κάνει μετά. Πόσα μέτρα είναι εδώ. Το λιμάνι. Μιχάλη, πόσα μέτρα είναι το λιμάνι εδώ. 50. 15. Φτάνει. Καταλάβετε. Με λίγα λόγια, επειδή βλέπετε όλα καταλήγουν εκεί. Χωρίς Χριστό δεν είσαι τίποτα. Τίποτα δεν είσαι. Νομίζεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Το συμπέρασμα είναι αυτό πάντως. Αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Τώρα θα πάρουμε και ανθρωπικά τώρα, εσύ και όχι στο... Ας πούμε ανθρωπικά τώρα, λοιπόν, πάσα. Να ψάρουμε και τον υπερμάχο και να αποχαιρετήσουμε το πνευματικό κέντρο αυτό και από Δευτέρα θα μας δουν και οι μακρά φίλοι μας που θα είμαστε. Feet.
είστε καλά. Καλή συνέχεια.